Το ΕΑ ήταν φαντάρος ο φίλος μας ο Μίτσος και τέλος πάντων ήρθε στο διοικητήριο το η είδηση ότι έχασε τη μητέρα του. Κάτσε, αυτό δεν είναι ιστορία. Αυτό είναι ανέκδοτο. Είσαι κλέφτης. Όχι, δεν είναι ανέκδοτο. Ιστορία. Ο Καραμήτρος είναι. Πρέπει να ξέρεις ότι. Ο γνωστός Καραμήτρος. Οπότε φωνάζει ο διοικητής στο δολοχείο, του λέει: κοίτα, πήγαινε και πες έτσι τον άνθρωπο, λέει: έχασε τη μάνα του εκείνα με τρόπο. Ξέρω και η διοικητή, μην ανησυχείτε καθόλου. Πάει τον πιάνει τον άλλο, Καραμήτρο. Πέθανε η μάνα. Πώς τον τανάσκαλα. Υπογλώσια τον πήραν, τον πήγα στο νοσοκομείο. Μια μισή εβδομάδα γιατροί δουλεύαν πάνω το κεφάλι του. Τον πιάνει ο διοικητής, ρε τρελέ του λέει: θα του σκοτώσω τον άνθρωπο. Έτσι λένε. Πρέπει να είσαι λίγο διακριτικός με τρόπο, δεν το καταλαβαίνει. Λοιπόν, δεν θα του σκοτώσουν του πει. Μάλιστα κύριε διοικητή, μην τα χουριέσαι. Κατάλαβα από εδώ και πέρα θα είναι μια χαρά. Ξέρεις πώς είναι η ζωή. Το ένα πίσω από το άλλο. Σήμα πέθανε και ο πατέρας του. Κοίτα του λέει ρε Βόδη, το λοχεία. Θα πάτε το πίσω αλλά διακριτικά. Ξέρω τι είναι και τα έλεγε. Τι είμαστε στην πιά τώρα δεν ξέρω. Και πάει εκεί στην αναφορά ήταν όλοι οι στρατιώτες. Λέει όποιοι έχουν πατέρα να κάνουν ένα βηματάκι μπροστά. Που πάρει Καραμήτρο. Που πάρει Καραμήτρο. Δυστυχώς, δυστυχώς. Για σας είναι αφιερωμένα τα ανέκδοτα. Βγαλμένα από τη ζωή μας. Που κάθεται το ανδρόγυνο στο σαλόνι και ψιλοβαριέται. Και πετάγεται άντρας και λέει στη γυναίκα, κοίταξε να δεις, λέει, βάζω στοίχημα, ότι δεν μπορείς να μου πεις κάτι, οτιδήποτε να μου πεις, που να με κάνει συγχρόνως ευτυχισμένο και δυστυχισμένο. Και έτσι η γυναίκα όπως διάβασε το περιοδικό για το να είμαι απάθεια και του λέει, ο υδραυλικός την έχει πιο μικρή από σένα. Κύριο Άνθη μου, λέω το εξής ανέκδοτο με παπαγάλο που είναι ωραίο. Ήταν ένας παπαγάλος ο οποίος τον είχε ένας τύπος στο κατάστημά του. Από αυτούς ξέρεις τους παπαγάλους που είναι πανέξυπνα ζώα. Είναι πανέξυπνα, δηλαδή επικοινωνείς, μιλάς μαζί τους, μιλάνε κιόλας. Και εκμεταλλευόμενος το αφεντικό, το γεγονός ότι ο παπαγάλος μπορεί να μιλήσει, του αναθέτει και διάφορες μικροδουλειές. Θελήματα. Ναι, όταν λείπει από το μαγαζί, αναλαμβάνει ο παπαγάλος. Οπότε του λέει: λοιπόν, άκου να δεις, φεύγω εγώ τώρα, θα έρθουν λίγο για να βάλουν πετρέλαιο. Τους έχω πει να έρθουν να βάλουν πετρέλαιο. Μόλις έρθουν, κανόνισε 5 λίτρα πετρέλαιο, έτσι. 5 λίτρα. Ναι, 5 λίτρα. Σκάνε μύτη η τύπη με το πετρέλαιο. Ο παπαγάλος, 100 λίτρα! Βάζω μια άλλη 100 λίτρα, πλημμυρίζει όλο ο χώρο, όλο το μαγαζί. Είναι με το πετρέλαιο μέχρι εδώ του φτάνει το παπαγάλο, μπαίνει μέσα έξαλλος. Το αφεντικό του μαγαζιού του λέει: τι έκανες, 5 λίτρα δεν σου είπα, ρε, να βάλεις τον αρπάζι, ρε, θα σε σκοτώσω, θα σε κάνω, θα σε ράβω, θα σε σταυρώσω, του λέει. Τον αρπάζι, τον πηγαίνει στον τοίχο, τάκ, 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 σταυρώνει σταυρωμένος ο παπαγάλος, κάθεται, θα σε παρατήσω, κάθεται εκεί καμιά ώρα, κάθεται 2 ώρες, απέναντί του είχε ένα κάδρο του σταυρωμένου, του Ιησού. Οπότε ο Ιησούς γίνεται το θαύμα, ζωντανεύει στο κάδρο έτσι όπως είναι και μιλάει, απευθύνεται στον παπαγάλο και του λέει: τι έγινε τέκνο μου, παπαγάλο. Τι σου συνέβη τέκνο μου παπαγάλε? Άσε λέει, μου είπα να βάλω 5 λίτρα πετρέλαιο και εγώ έβαλα 100 λίτρα πετρέλαιο και με σταυρώσα. Α παιδί μου, πόση ώρα είσαι σταυρωμένος? Λέω παπαγάλο, σήμερα κάνα 2 ώρες, τώρα 3 ώρες είμαι σταυρωμένος. Εσύ πόση ώρα είσαι σταυρωμένος, λέει στον Ιησού. Εγώ τέκνο μου είμαι 2000 χρόνια σταυρωμένος. Καλά ρε, πόσο πετρέλαιο έβαλε! Να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αλλά επειδή μας το ζητάτε πολύ συχνά τώρα τελευταία, μετά από εκείνο το λάθος που είχαμε κάνει με την εκπομπή με τα ανέκδοτα, που ήταν, μας βγήκε μια εκπομπή μόνο με ανέκδοτα, που μας είχε βγει τελείως πραγματικά χωρίς κανένα σχέδιο, ένα ανεκδοτάκι για το ξεκίνημα από αυτά τα καινούργια τα ωραία, το οποίο είναι καινούριο. Δεν το ξεκίνησα εγώ. Πρώτη φορά που τα λέμε, όχι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, είναι ο Χάρος. Σκάει μύτη σε ένα αεροπλάνο. Σκεφτόσου να βρεις τον Χάρο. Σκάει μύτη ο Χάρος σε ένα αεροπλάνο. Που πάνω στο αεροπλάνο βρίσκονται ο Αμερικανός, ο Γάλλος. Συνδυσμένοι χαμός. Ναι, όλοι διάφοροι. Δεν ποιο βγαίνει. Πετάνε. Βασικά, ό,τι θέλετε, βάλτε εσείς. Πάντω, α πούμε, ο Γερμανός, ο Γάλλος και ο Έλληνας. Έτσι. Βρίσκονται πάνω στο αεροπλάνο. Σεναριακά έχει κάποια κενά το ανέκδοτο, τώρα μην τα ρωτήσετε. Ανεξωτική αδεία. Ναι, πώς ανέβηκε ο Χάρος και όλα αυτά. Εμφανίζεται λοιπόν ο Χάρος, λέει λοιπόν. Πώς πέρασε το δρεπάνι, δεν ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά είναι. Οπότε εμφανίζεται ο Χάρος τέλος πάνω στο αεροπλάνο και του λέει: κοιτάξτε να δείτε, θα σας πάρω και τους τρεις σήμερα. Τέρμα λέει εδώ. Με την κακή την έννοια. Με την κακή, όχι με την καλή την έννοια του, θα σας πάρω. Όχι με αυτό που περιμένετε δηλαδή από τον άντρα σας, πώς και πώς. από την άλλη την έννοια. Αλλά επειδή έχω κέφια λέει ο Χάρος, θα παίξουμε ένα παιχνίδι, έχω κέφια. Παίξουμε ένα παιχνίδι λέει, πετάμε πάνω από τον ωκεανό, θα πάρετε ό,τι θέλετε, όσο μικρό και αν είναι, πετάξτε το στον ωκεανό και όποιος πετάξει κάτι που δεν θα μπορέσω να το βρω, αυτό θα τον αφήσω να ζήσει.
Τι παιχνίδια είναι αυτά. Ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι. Ξεκινάει πρώτος ο Γάλλος. Παίρνει, βρίσκει, είχε μια καρφίτσα επάνω του. Πετάει μέσα στο. Φεύγει ο Χάρος. Εμφανίζεται, ναι, εμφανίζεται μέσα σε 3 λεπτά ο Χάρος. Την καρφίτσα στο χέρι. Έλα εδώ. Sorry, λέει καλή προσπάθεια φίλε Γάλλε, αλλά πάμε. Έρχεται η σειρά του Γερμανού. Ο Γερμανός κάνει τα μετά. Μια μικρή τριχίτσα, έχω ένα χρούδι από κάπου. Το πετάει στον ωκεανό από το αεροπλάνο. Φεύγει ο Χάρος. Μέσα σε 7 λεπτά έχει επιστρέψει ο Χάρος. Λέει, έγινε ρε. Μετά στο χέρι. Έρχεται και η σειρά του Έλληνα. Άντε ρε Έλληνα, λέει ο Χάρος. Λέει, that's okay. Κάνει μια ο Έλληνας έτσι, βάζει το χέρι στην τσέπη. Βγάζει κάτι, το πετάει στον ωκεανό πολύ γρήγορα. Γρήγορα. Ελληνίσια. Λαμπογιά, τα πάει. Έτσι, φεύγει ο Χάρος, τσιόμ, βουτάει στον ωκεανό. Περνάνε 10 λεπτά, περνάνε 20 λεπτά, περνάνε 40 λεπτά. Μετά από κανένα 50 λεπτά, ανεβαίνει ο Χάρος στο αεροπλάνο. Λέει, εσύ Έλληνα, οκ, δεν θα σε πάρω, φίλε. Μαγιά, έχασα και έτσι. Πες μου, ρε, τι πέταξες. Και λέει ο Έλληνας, δε πόνα να βράζω. Ωραία. Ελληνισορροπία κυκλοφορεί και με παναντόλα. Να βράζω, αλλά το τεπών είναι πιο επιτυχημένο. Θέλω να με τι πάμε και σε τόσε μέρε ήθελα να σου πω ένα ανέκδοτο. Μου επιτρέπετε να σου πω ένα ανέκδοτο. Αντέχετε το κρύο. Για πάμε. Λοιπόν, ήταν ένα τύπο. Αντέχετε το κρύο, λέει. Αυτογνωσία λέγεται. Σημαντικό. Έχει σχέση με παπάκια γι' αυτό από την πρώτη μέρα. Ήθελα να το πω μέρε τώρα γιατί το ξεχνούσε συνέχεια. Ήταν ένα τύπο λοιπόν που πήγε στο γιατρό. Είχε ένα μικρό πρόβλημα. Ήταν λίγο βραδίγλωσο. Καλημέρα σα γιατρέ. Καλημέρα σου λέει. Ξέρετε, λέει, έχω ένα πρόβατο και πρόβλημα έχω, λέει, με τη φωνή μου, δυσκολεύομαι στη δουλειά που κάνω. Ε, τι δουλειά κάνετε? Εγώ είμαι αγρότης και έχω παπάκια. Έχω μία φάρμα με παπάκια. Του λέει, ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η φωνή σας με τα παπάκια, ούτως ή άλλως, τα παπάκια είναι, δεν μιλάτε, ας πούμε, στο τηλέφωνο με κάποιον άλλο άνθρωπο. Πώς έχω πρόβλημα, γιατί κάθε πρωί στις 6 το πρωί, ξυπνάω. Θα ζεις στο τέλος της κατάστασης. Έμφραγμα θα πάθει ο άνθρωπος. Επειδή με έτσι μιλούσε, κοίτα, πετάχτηκε σαν έφερο. Τώρα τι να το κάνω. Έλα, πέστε. Κάθε πρωί ξυπνάω, πίνω ένα καφεδάκι με την κυρά μου και μετά ανεβαίνω στη πλατφόρμα και πάω να πάρω τα παπάκια. Του λέει, ναι, καταλαβαίνω, τα πάσα παπάκια, λέει, τα παπάκια, παπάκια. Εκεί που πάω, είμαι με τα παπάκια, είναι πρωί και τα παπάκια κάνουν θέλουν να ανοίγω εγώ τις πόρτες και τα παπάκια κάνουν. Και εγώ λέω πα-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 πα και έρχονται α-πα-πα-πα-πα και ανεβαίνω στην πλατφόρμα και μπαίνουν το ένα δίπλα σαν και κλείνω την πλατφόρμα και το πηγαίνω στη να φάνε. Τι λέει, ρε παιδάκι, τι λέει. Μπορείτε να ερεμείτε και ας συγχωρείτε. Μα μας καλά τα ανέκδοτα. Συγγνώμη που δεν μπορούμε τις υπότιτλες. Λοιπόν. Και ώσπου να φάνε τα παπάκια, κάνω ένα φαπεδάκι και το τελειώνω και μετά έρχεται η ώρα να μαζέψω τα παπάκια για να τα γυρίσω πίσω στη φάρμα. Και εκεί πάω και τα φωνάζω α-πα-πα-πα-πα-πα και αυτά ξέρουνε και ακούνε α-πα-πα-πα-πα και ανεβαίνουνε πάνω στην πλατφόρμα για να φύγουν. Αλλά είναι ένα πα-πα-πα-πα-πακι που είναι τζαναμπέτικο και δεν ανεβαίνει. Του λέω α-πα-πα-πα-πα και εκείνο κάθεται έτσι και με κοιτάει. Εγώ το κλωτσό και το λέω α-π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 
Ποτέ! Κύριε, ο γιατρός! Και εγώ τα παίρνω στο κρανίο και την ευράζω και του λέω γάμω την παπα παπα πα και κατεβαίνουν τώρα τα παπα παπα και από πάνω παλεύει. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άλλο δεν πεις τίποτα. Το κατάλαβες, θα σου το πω και στα αγγλικά. Το πρώτο ανέκδοτο δεν χρειάζεται να τελειώσει για να γελάσεις. Άσε καλά, εγώ. Άντρα, κάνεις εκπομπή τώρα. Πα. Πώς δεν το πάω τόσες μέρες με τις πάπιες, πώς το ξέχασα εγώ.